Πώς θα ξεκινήσουμε? Θα ξεκινήσουμε με ένα ρεπορτάζ το οποίο βέβαια, με το οποίο βέβαια έχει ασχοληθεί και η Εφημερίδα Νέα Κρήτη και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, οι συνάδελφοι εδώ στον όμιλο της Κρήτη TV, και αφορά βέβαια την Ίσο Χρυσή ή αλλιώς για πολλούς Γαϊδουρονήσι. Ένας επίγειος παράδεισος για την Κρήτη και κακά τα ψέματα ένας από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, ειδικά μετά τον Απρίλιο, το Μάιο. Πολλά ωστόσο τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με μια συνεχή περιβαλλοντική υποβάθμιση από τη μία, με λαιλασίες από την άλλη επισκεπτών, δηλαδή φταίμε και εμείς, ο ανθρώπινος παράγοντας φταίει και έχει οδηγήσει σε αυτές τις εικόνες εδώ που μεταφέρουν οι συνάδελφοι πάνω από το προντάξιο, και γενικευμένα η κεντρική ιδέα ότι έχουμε μια κακή νοοτροπία. Κάτι πρέπει να γίνει. Και μάλλον θα γίνει κάτι και το επόμενο καλοκαίρι του 2022, ίσως το καθεστώς το οποίο θα διέπει την επίσκεψη εκεί στην περιοχή να αλλάξει κάπως και να μπει ένα φρένο. Υπάρχει μια συγκεκριμένη εισήγηση της Επιτροπής Εφαρμογής και Παρακολούθησης του Σχεδίου Δράσης για την Ίσο Χρυσή, και πλέον το μπαλάκι των δράσεων περνάει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, η οποία βέβαια έχει δείξει τα αντανακλαστικά της και θα ενεργήσει. Έτσι λέει το ρεπορτάζ. Πάμε να σου μιλήσουμε με την κυρία Μαρία Κοζηράκη, είναι συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. Να σας καλησπερίσω και καλή χρονιά βέβαια, κυρία Κοζηράκη, δεν τα έχουμε ξαναπεί τηλεοπτικά. Σωστά, καλησπέρα, καλή χρονιά. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Έχετε στα χέρια σας μία συγκεκριμένη εισήγηση, σωστά? Ναι, έχω μία εισήγηση η οποία για καλή μας τύχη είναι ομόφωνη. Ναι. Έχει υπάρξει μία επιτροπή η οποία έχει ανοιχτά αυτιά και κοινό νου. Είναι πολύ σημαντικό μια επιτροπή να ακούει και να ομονοεί στις αποφάσεις. Υπάρχει λοιπόν μία εισήγηση που μας δείχνει ένα διαφορετικό δρόμο για το 2022, έναν δρόμο με τον οποίο θα πρέπει να αποτρέψουμε τη ληστρική εκμετάλλευση της φυσής, για να δούμε αν αυτό το κατακαημένο, όπως λέω, οικοσύστημα θα μπορέσει να ανακάμψει και να αποκατασταθεί. Μάλιστα. Μία εισήγηση, τα βασικά χωρία της οποίας ποια είναι, κυρία Κοζηράκη? Είναι η απαγόρευση της αποβίβασης, της μαζικής αποβίβασης επισκεπτών από τους προβλήτες στο νησί, από τα ημερήσια πλοία, ναι, τα οποία κατεβάζουν χιλιάδες κόσμου στο νησί της περίοδου αιχμής. Δεν θα απαγορευτεί η πρόσβαση, εννοείται. Κάποιος μπορεί να κάνει τον περίπλου, να κατεβεί, να κολυμπήσει, να πάει στις παραλίες. Θα είναι όμως ένας τρόπος αποφυγής για να μπει κάποιος μέσα στο δάσος, να στήσει σκηνές και να διανυκτερεύσει εκεί. Να άρουμε δηλαδή αυτή την τρομερή ένταση που δέχεται αυτό το δασικό οικοσύστημα. Μάλιστα, οπότε πιθανότατα το καλοκαίρι του 2022 να είναι ένα διαφορετικό καλοκαίρι. Η όποια απόφαση θα είναι άμεσα εφαρμόσιμη, τι προβλέπετε? Ναι, ο σκοπός που έχουμε είναι αυτή η απόφαση να εκδοθεί άμεσα, έτσι, ναι, ώστε να εφαρμοστεί αμέσως και να προετοιμαστούν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν συμφέροντα πάνω στο νησί, εργάζονται και εκμεταλλεύονται το νησί, να μπορέσουν να προετοιμαστούν κατάλληλα και να προσαρμόσουν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες πάνω στο νέο αυτό μοντέλο. Για παράδειγμα, τα μεγάλα πλοία, τα ημερόπλοια, θα μπορούν να κάνουν μία εκδρομή, ένα περίπλου στο νησί, δεν θα χρειάζεται να κλείσουν ή να απομακρυνθούν. Καλό όμως είναι αυτή η απόφαση να έχει βγει μέχρι το Φλεβάρι, έτσι ώστε να γίνουν οι σωστές προετοιμασίες. Ξέρετε, είναι και θέμα νοοτροπίας όσες αποφάσεις και αν εκδοθούν. Η αλήθεια είναι πως αν δεν υιοθετήσουμε τη σωστή νοοτροπία, νομίζω δεν θα βγάλουμε αποτέλεσμα. Υπήρξαν καταγγελίες τα προηγούμενα χρόνια. Όλοι είχαμε στο νου μας αυτές τις εικόνες που παρατηρούμε, που αντικρίζουμε αυτή τη στιγμή μέσα από το ρεπορτάζ της Κρήτη TV. Πού κόλλησε το θέμα, πιστεύετε, κυρία Κοζηράκη, τα προηγούμενα χρόνια? Πού καθυστερήσαμε? Υπάρχουν πολλές δυσκολίες για το νησί και οι κυριότερες είναι η έλλειψη φύλαξης. Η μόνιμη ή πολύ τακτικής φύλαξης. Υπάρχει δυσκολία πρόσβασης. Οι υπηρεσίες που είναι αρμόδιες δεν έχουν σκάφη ή τα μέσα για να μπορούν να πηγαίνουν εκεί. Πρέπει να συνεννοούν, να κάνει πολλές μέρες, με αποτέλεσμα όταν φτάνουν στο νησί όλοι οι παραβάτες να έχουν απομακρυνθεί και να μην υπάρχει ούτε μία εμφανής παράβαση ή κάποιος ο οποίος μπορεί να τιμωρηθεί, να συλληφθεί για να αποτελέσει ένα παράδειγμα και για τους υπόλοιπους. Πρέπει να λυθεί το μεγαλύτερο θέμα, είναι πραγματικά η φύλαξη. Αυτό θα διασφαλίσει την επιτυχία όλων των υπόλοιπων μέτρων και δράσεων, ναι, τα οποία έχει σκοπό να κάνει η Επιτροπή. Ήδη έχουμε ξεκινήσει με προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Κρήτης.
Η φύλαξη και ένας σύγχρονος σοβαρός κανονισμός λειτουργίας είναι τα πρώτα ζητούμενα που αισιοδοξούμε να εφαρμοστούν από φέτος το καλοκαίρι. Μάλιστα. Η σχετική απόφαση θα εκδοθεί μέσα στον Ιανουάριο? Η σχετική απόφαση θα εκδοθεί μέσα στο Φλεβάρι σίγουρα. Ακόμα η Επιτροπή δεν έχει αποστείλει την εισήγησή της. Τη γνωρίζουμε γιατί αποκεντρωμένοι μέσω εμένα είμαστε μέλη της Επιτροπής, όχι πρόεδρος. Η εισήγηση αυτή πρέπει να έρθει με μια πολύ καλή τεκμηρίωση που να δικαιολογεί την απόφαση αυτή, έτσι ώστε να εκδοθεί μια λυτή, σοβαρή και αυστηρίως, αν θέλετε, απόφαση. Μάλιστα. Κυρία Κουζηράκη, να εκμεταλλευτώ λίγο την παρουσία σας στην εκπομπή μας και να σας ρωτήσω για δύο φλέγοντα ζητήματα. Αναφορικά με τους δασικούς χάρτες, πού βρισκόμαστε? Πολλά ακούστηκαν τους προηγούμενους μήνες. Και στο θέμα, στο μέτωπο των κατεδαφίσεων, με φόντο βέβαια και την επόμενη τουριστική σεζόν, έχουμε κάποια εξέλιξη? Να ξεκινήσω ίσως από το τελευταίο που είναι πιο εύκολο. Υπάρχει αναστολή εκτέλεση των κατεδαφίσεων στον Αιγιαλό και στην παραλία μέχρι 31 Μαρτίου. Αυτό σημαίνει ότι θα βρεθούμε πρώτης νέας τουριστικής περίοδου, οπότε δεν ξέρω τι θα συμβεί στο τέλος Μαρτίου. Αυτή τη στιγμή έχουν ανασταλεί κατεδαφίσεις. Ισχύουν όμως η εργολαβία που έχουμε ενεργεί, ισχύει για τους χώρους των δασικών εκτάσεων και αναδασωτέων εκτάσεων. Και μέσω αυτής της εργολαβίας γίνεται επέμβαση στην χρυσή για να εκτελεστούν 20 τελεσίδικα πρωτόκολλα κατεδάφισης πρόχειρων καταλυμάτων που υπάρχουν εκεί τις αμέσως επόμενες μέρες και όταν το επιτρέψει πιο ο καιρός, γιατί είναι κάτι το οποίο αναβάλλεται τον τελευταίο μήνα κάθε μέρα. Ακριβώς. Αυτά φύσεις είναι κάτι πιο απλό, πιο εύκολο. Ναι. Για τους δασικούς χάρτες βρισκόμαστε στην παράταση της λήξης των αντιρρήσεων. Οι δασικές υπηρεσίες με διαφορετικές ημερομηνίες για την Ανατολική και Δυτική Κρήτη διορθώνουν, κοιτάζουν, εξετάζουν τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί για σφάλματα και έχουν ανταποκριθεί σε αυτά αρκετά καλά. Έχουμε νούμερα και αριθμούς που καταδεικνύουν και την ανταπόκριση των πολιτών και τη δουλειά των υπηρεσιών. Αν υπάρξει από την πολιτική ηγεσία θέληση για νέα παράταση, θα πρέπει να ανακοινωθεί εντός του Φεβρουαρίου, ίσως αρχές Φεβρουαρίου, γιατί είναι διαφορετικά οι δασικές υπηρεσίες πρέπει να έχουν ολοκληρώσει αυτή τη δουλειά τους και να μπούμε στην τελευταία περίοδο του διμήνου για την τελική υποβολή των αντιρρήσεων και τη λήξη αυτών τέλος Μαρτίου και αρχές Απριλίου για τη Δυτική Κρήτη. Μάλιστα. Παρακολουθούμε το ρεπορτάζ, καταγράφουμε τις εξελίξεις. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε, κυρία Κοζηράκη. Να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, καλό βράδυ.